στο μικρόφωνο Δημήτρης Πιερουτσάκος, με έναν σπουδαίο άνθρωπο απέναντί μου. Το όνομά του είναι απολύτως ταυτισμένο με την ελληνική τζαζ σκηνή. Παίζει, συνθέτει, διδάσκει και τελικά προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που καταλαβαίνουμε ως τζαζ μουσική στην Ελλάδα. Μαζί μας ο μεγάλος πιανίστας, ο μεγάλος καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Γεώργιος Κοντραφούρης. Η πρώτη προσφώνηση θα είναι, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Όχι, μωρέ Δημήτρη, ντρέπομαι με αυτά τώρα, ξέρεις, και πιο πολύ παίχτης είμαι, το ξέρεις. Εντάξει, Γιώργο, εντάξει. Μου έχεις επιτρέψει, μιλάμε στον Ενικό. Ναι, και πολύ καλά κάνω, αφού είμαστε τώρα μια παρέα όλοι, όσο μπορούμε να είμαστε με αυτές τις συνθήκες. Και σε ευχαριστώ πολύ που ανέλαβες αυτή την πρωτοβουλία να μιλήσουν όλοι. Το έχουμε ανάγκη τώρα, νομίζω, που είμαστε και δεν είμαστε, ξέρεις. Είναι μεγάλη τιμή από όλους τους μουσικούς και ιδιαίτερα από εσένα που είσαι εδώ. Ρωτάω λοιπόν, αρχίζω να πυροβολώ. Πόσα χρόνια τζαζ και γιατί τζαζ? Πώς μπήκε δηλαδή στη ζωή σου αυτό το είδος μουσικής, δεδομένου ότι οι πρώτες σου σπουδές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο κλασικό πιάνο. Αλλά ναι. Και από το ροκ ήταν, μωρέ. Στην εποχή συνήθως από το ροκ έμπαινε στη τζαζ. Έτσι μπήκε. Μ' άρεσαν από μικρό στα blues και λόγω του οργάνου, το πιάνο, αν έπαιζα και μπάσο τότε για να μπορώ να παίζω σε ροκ γκρουπ και αυτά. Αλλά σιγά σιγά με το πιάνο από τα blues και άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω στη τζαζ. Από το blues δηλαδή μπήκα πιο πολύ. Από αυτό σχεδιασμό δηλαδή και blues. Ναι, τα blues και σιγά σιγά άκουγα τον Bud Powell. Πήγα να κάνω μαθήματα με τον Μάρκο Αλεξίου, το μεγάλο δάσκαλο τότε που ήταν Sphinx. Και έμεινα δηλαδή. Εντάξει, τυχαίο ήταν το γεγονός ότι άκουσα τα blues και μπήκα στο jazz, αλλά τυχαίο δεν ήταν ότι μ' άρεσε να παίζω, πράγμα που κάνω μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό μ' αρέσει να παίζω. Να παίζω μουσική εννοώ. Και όλο αυτό με έναν αυθορμητισμό και μια επιτυχία τεράστια, γι' αυτό και αυθόρμητη θα είναι η επόμενη ερώτηση, καθόλου προγραμματισμένη. Παρακαλώ. Όλοι λένε, ο Κοντραφούρης παίζει τα πάντα. Στείλτε του μια παρτιτούρα από την Κίνα και σε δύο μέρες θα είναι σε ένα jazz festival και θα παίζει. Λίγο υπερβολικό είναι. Λίγο υπερβολικό είναι αυτό. Έως πολύ. Μικρότερος μπορεί να προσπαθούσα να παίξω, ξέρεις, με στην ανακάλυψη όλης της μουσικής και με το να παίζεις και με άλλους, ξέρεις, πειραματιζόμαστε όλοι με το να παίξουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Μετά βλέπεις ότι όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν στο ένα πράγμα, ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, αλλά τελικά μπορείς να επηρεαστείς από όλα. Είναι σαν τις γλώσσες, μωρέ, όλες οι γλώσσες στο φινάλε θα πούν το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να τις μάθεις όλες, αλλά μαθαίνεις εκφράσεις από κάποιες, το σκεπτικό. Κάπως έτσι έγινε. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορώ να παίξω τα πάντα. Προσπαθώ όμως από αυτά που ακούω να τα φέρνω στο δικό μου, ξέρεις, να βρίσκω το κοινό σημείο και το κοινό τέτοιο και την κοινή αίσθηση σε όλα αυτά. Παρόλα αυτά, σαν μουσικός, σαν επαγγελματίας μουσικός μέσα εισαγωγικά, προσπαθώ να κρατάω κάποια αντανακλαστικά, να πηγαίνω σε κάποιες δουλειές, ξέρεις, που είναι αντανακλαστικά, πόσο μπορώ να το φέρω στο δικό μου αυτό που είναι. Αλλά πλέον έχω αρχίσει και διαλέγω αυτά που μου αρέσουν και αυτά που κάνω. Αλλά παρόλα αυτά κρατάω τα αντανακλαστικά όσο μπορώ. Άρα πλέον, αν με φωνάξει κάποιος σε κάποιο είδος, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αν δεν μπορώ να το κάνω, θα πω δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορώ να το κάνω, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Ας το θέσουμε έτσι. Έτσι, αλλά για εμάς τους ακροατές είναι πολύ παραπάνω από αυτό. Ναι, παίζεις όμως με όλους. Δεν αρνείσαι σε κανέναν. Και όλοι λένε, ο μέντορας μου, ο Γιώργος ο Κοντραφούρης. Παίζω με όλους. Παίζω με πολλούς μικρούς. Με φωνάζουν οι μικροί και λόγω του Χάμοντ με φωνάζουν πολλοί κιθαρίστες. Παίρνω κι εγώ μικρούς και παίζω. Γι' αυτό λένε ο μέντορας. Μοιραίο είναι τώρα, γιατί και στη νέα γενιά εγώ είμαι πιο μεγάλος. Αυτό είναι μοιραίο. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Όπως η μάνα μου είναι μεγαλύτερη από μένα. Είναι μοιραίο αυτό. δεν θα κάνεις. Μοιραίο για μένα όμως δεν είναι το ότι μπορώ να παίζω με όλους αυτούς τους μικρούς και να είμαι μέσα στα πράγματα και να ακούω τα καινούργια πράγματα και να ακολουθώ. Τώρα λένε μέντορας, χαίρομαι πολύ, αλλά συμπαίχτης τους είμαι, ξέρεις. Απλώς έχω πιο πολύ πείρα που είναι μοιραία, γιατί παίζω πιο πολλά χρόνια, γιατί είμαι μεγαλύτερος. Εντάξει, αυτό είναι εκπληκτικό μόνο που το λέτε, δεν το σχολιάζω καθόλου, νομίζω καταλαβαίνουν οι ακροατές. Να μου πεις τι συμβαίνει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μεγάλοι νέοι μουσικοί έχουν βγει από εκεί και είναι με τη συνεισφορά.
Με τη συνεισφορά σου, ναι. Ήταν το όραμα του σαξοφωνίστα Δήμου Δημητριάδη. Αυτός το ξεκίνησε όλο από το τίποτα. Και νομίζω έγινε πολύ μεγάλο με αυτό το όραμα που είχε να γίνει κατεύθυνση όταν δεν υπήρχε. Πέρασαν πολύ. Τώρα είναι ο Δήμος φυσικά που πάντα το πηγαίνει πιο μπροστά και όλα αυτά. Είναι ο Στέφανος Ανδρεάδης που παίζω και μαζί του στο Flying Jazz. Πολύ καλός κιθαρίστας και εκπληκτικός συνθέτης. Είμαι εγώ, έχουμε τον Μπονταρά, τον Τίνο Μάνο. Τέλος πάντων περνάνε πολλοί. Ήταν και πάρα πολλοί εκεί πριν, όπως ο Καλατζής, ο Χτιστάκης, ο Ρακόπουλος. Ήταν πάρα πολλοί, τώρα είναι αυτοί. Νομίζω ότι πάει καλά. Και αλλάζουν και οι γενιές, βγαίνουν καινούργια. Έχει μια δυναμική πλέον. Μάλιστα, μάλιστα. Θα επανέλθω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάμε στο πρώτο κομμάτι, στην Εώρα. Να πούμε δύο κουβέντες και να τα ακούσουμε. Διάλαξα ένα κομμάτι τώρα που λέγαμε για τα ίδια. Αυτό είναι ένα κομμάτι Σαβίνας Γιαννάτου που το είχα ακούσει το 1982 στους αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα. Είναι η Σαβίνα είναι μικρή εκείνη, πάντα ήθελα να το παίξω αυτό το κομμάτι. Θέλω να το παίξω 35 χρόνια αυτό το κομμάτι, δηλαδή από το 82 που το είχα ακούσει πρώτη φορά. Και τα κατάφερα τώρα να το παίξω. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι είμαστε δημιουργήματα της γενιάς μας. Προσπάθησα να κάνω αυτό το κομμάτι, να μείνω πιστός, αλλά να το φέρω σε μένα όσο μπορώ. Και αυτό είναι η ώρα με το καινούριο τρίο που έχω, που είμαι πολύ χαρούμενος, πιάνο τρίο, με τον Κίμωνα Καρούζο στο κοντραμπάσο και τον Ιάσονα ο Άστρος, Τζέισον ο Άστρος τα τύμπανα. Είναι από τον τελευταίο δίσκο The Passing. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε με μεγάλο Γιώργο Κοντραφούρη.
εκπληκτική αιώρα από Γιώργο Κοντραφούρη. Είμαστε μαζί, είμαστε στο Jazz Festival. Δημήτρης Πιεροτσάκος στο μικρόφωνο, Γιώργος Κοντραφούρης απέναντί μου, διαδικτυακά, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, μιας και εκείνος διδάσκει, όπως λέγαμε πριν, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και εκεί θέλω να σε γυρίσω, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Παρακαλώ. Η ερώτηση είναι εξής. Τελικά η jazz διδάσκεται και μάλιστα σε επίπεδο πανεπιστημιακό? Πού χωρά δηλαδή σε όλες αυτές τις γνώσεις που προσφέρεις πανεπιστημιακά, πού χωράει ο αυτοσχεδιασμός? Ναι, διδάσκεται, πρέπει κάποιος να το θέλει. Διδάσκεται δηλαδή στην ουσία, είναι ένας χώρος που είναι μια κοινότητα που παίρνουν τις βάσεις για όλα αυτά. Αλλά ο καθένας, όπως και σε όλα τα είδη της μουσικής, πρέπει να το θέλει μόνος του και να θέλει να το κάνει. Η jazz είναι και μια μουσική η οποία πρέπει να παίζεται με άλλους, πρέπει να κάνεις τα jam session, πρέπει να βρίσκεσαι συνέχεια. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει αυτή την συλλογικότητα που είναι όλοι μαζί στην Κέρκυρα, βοηθάει το νησί που έτσι κι αλλιώς είναι μουσικό νησί, είναι εξοικειωμένη με τη μουσική. Έχει φτιαχτεί τώρα ένα πρόγραμμα που λειτουργεί, που βγαίνουν. Νομίζω ότι ναι, γίνεται δηλαδή, και μετά εξελίσσονται και γίνονται ακόμη καλύτεροι. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Μάλιστα. Τι δουλειά έχει ένας ροκάς ή ένας, να πω, μεταλλάς στη jazz σκηνή? Πώς παντρεύονται αυτά? Γιατί ξέρω ότι στον ελεύθερο χρόνο σου ακόμα ακούς, έτσι μου λένε οι πηγές μου, ακούς μεταλ. Η μουσική είναι μία και όλοι είμαστε δημιουργήματα της γενιάς μας. Πάλι το λέω. Εγώ ήθελα να παίξω επειδή άκουσα τους Black Sabbath. Τώρα αν μετά ήρθε, δεν το ξεχνάω αυτό, και παρακολουθώ και το καινούριο ροκ και το αυτό. Όλα δηλαδή. Είναι αυτό που είπα πριν, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, επηρεαζόμαστε από όλα. Ακούω όλα όσο μπορώ, αλλά έχω συγκεντρωθεί σε ένα είδος που εκφράζομαι καλύτερα. Πολύ ωραία. Και συνδυάζονται όλα σε ένα μεγάλο μουσικό. Νομίζω πως στην ευρύτερη έννοια στο πνεύμα συνδυάζεται. Κατάλαβες τι θέλω. Έτσι, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να διαχωριστεί και για τον κόσμο, μάλλον να ξεκαθαριστεί ότι η jazz δεν είναι ειδική μουσική για ειδικό ακροατήριο, όπως δεν είναι και η rock. Καμία δεν είναι. Απλώς μπορεί να μην είναι εξοικειωμένη, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ο καθένας να το θέλει και τι του αρέσει. Γι' αυτό υπάρχουν όλα, αλλά θα τα ακούμε πολύ πιο συχνά γύρω μας, αλλά θα τα ακούμε λιγότερο συχνά, αλλά υπάρχουν όλα, δεν είναι κρυμμένα. Mm-hmm. Έχω ειδικά ένα σχόλιο. Συγγνώμη. Ειδικά τώρα δεν είναι κρυμμένα. Τώρα μπορεί να τα βρεις και όλα, ό,τι θέλεις. Έτσι, ασφαλώς. Λοιπόν, έχω ένα σχόλιο. Το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει. Λέει, ο Γιώργος Κοντραφούρης είναι ένας μουσικός του πάλκου. Είναι μουσικός της σκηνής, του live, και ο ίδιος είναι performer. Γιατί άραγε να το λένε αυτό για τον Γιώργο Κοντραφούρη? Γιατί, μωρέ, εγώ αυτά που έχω μάθει, τα έχω μάθει στο live και στο performance. Δηλαδή, real time, στον κανονικό χρόνο, στην κανονική πτήση. Και νομίζω ότι και εκεί λειτουργώ. Πάντα μ' αρέσει να ανεβαίνω, να παίζω, να βγαίνω, να το μοιράζομαι με τους άλλους. Αλλιώς θα καθόμουν ένα σπίτι μου. Μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία που υπάρχει στο παίξιμο και πάντα προσπαθώ. Άρα καταλαβαίνεις τώρα και τι πρόβλημα έχω, που δεν μπορώ να παίξω, που δεν μπορώ να βγω να παίξω έξω. Αλλά νομίζω ναι, και εκεί τα έμαθα. Δηλαδή πιο πολύ τα έμαθα στο παίξιμο παρά στη μελέτη μόνος μου. Μάλιστα. Αυτό λείπει από όλους πάντως. Είναι ένας κοινός παρονομαστής της κουβέντας μας σήμερα. Τώρα ναι. Τώρα λείπει πάρα πολύ. Βέβαια. Νομίζω σε όλους λείπει. Δεν το συζητάμε. Εντελώς. Πάμε στη σύνθεση. Όταν ήρθε η ώρα. Εντάξει, οι συνθέσεις σας εκπληκτικές, τις ξέρει όλος ο κόσμος, σας γνωρίζουμε. Προσπαθώ τώρα, δεν νομίζω. Εξελίσσομαι στα χρόνια και με αυτό. Αυτή την εξέλιξη παρακολουθούμε και θαυμάζουμε. Εξελίσσομαι και τώρα που θα κάνω ένα καινούριο CD, τα λέω πριν, σε προλαβαίνω να με συγχωρήσεις. Εντάξει. Ο χρόνος είναι δικό σου, όχι δικός μου. Έχω ετοιμάσει τώρα ένα καινούριο που νομίζω ότι είναι συνθετικά, μου αρέσει πιο πολύ, δεν έχω γράψει τέτοια κομμάτια πριν, έχω αρχίσει και το ετοιμάζω, δηλαδή έχει αρχίσει και μου βγαίνει ένα jazz πιάνο κονσέρτο που σε αυτό το τρίο θα είναι τα τρία μέρη που θα τα παίξω τρίο, αλλά μέσα στο βάθος χρόνου θα το κάνω πιάνο κονσέρτο, που τα τρία μέρη του πιάνο κονσέρτο θα είναι τώρα στο καινούριο CD που ευελπιστώ να το βγάλω το Σεπτέμβριο. Τότε παίρνω εγώ την μπάσα και εντελώς θα σε ευνηδιάσω στο Jazz Breeze το άλλο Σάββατο που θα είσαι μαζί μας, θα μας θυμίσεις την πρεμιέρα.
Μήπως μπορούμε να ακούσουμε λίγο κοντραφούρι live? Ναι, ναι, μπορούμε. Απ' έξω και κάνα καινούργιο κομμάτι. Βέβαια. Να κάνουμε μια πρόβα ότι δουλεύει όλο και είναι εντάξει και μια χαρά. Το πιάνω, το έχω δίπλα. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Οπότε θα γίνει ουσιαστικά το live που μας λείπει. Θα γίνει ναι, το live ναι, ναι, αυτό. Ναι, να κάνουμε μόνο μια πρόβα ότι δουλεύουν ο Σπούτνικ και οι δορυφόροι, μη χαθούμε στο τέτοιο κατάλαβο. Ασφαλώς. Μια ερώτηση που έτσι, τελευταία τώρα για να βάλω μια νοτελεία και να πάμε σε ένα κομμάτι να κλείσουμε. Όταν ήρθε η ώρα να ονομάσεις τα κομμάτια σου, με έχουν εντυπωσιάσει κάποια. Τι σε επηρεάζει και δίνεις τόσο εφάνταστους τίτλους ή μήπως πάει ανάποδα? Όχι μωρέ, σκέφτομαι τίτλος. Μερικά πράγματα, δηλαδή προφανώς σκέφτομαι εικόνες και έχω σκεφτεί μια εικόνα, ένα πρόσωπο, ένα τέτοιο και το κάνω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φάνταστη, αλλά σκέφτομαι μια εικόνα, δηλαδή περιγράφω μια κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό είναι ο τρόπος ο δικός μου να το περιγράψω, να περιγράψω τις δικές μου μνήμες, τις δικές μου εντυπώσεις, τις δικές μου. Αυτό είναι το όχημα που έχω εγώ, κατάλαβες τι θέλω να πω. Προηγείται ο τίτλος του κομματιού ή έρχεται ως επιστέγασμα? Το κομμάτι έρχεται. Είναι μια κατάσταση. Προηγείται η κατάσταση που γράφει σε ένα κομμάτι. Mm-hmm. Κατάλαβες. Απλώς αυτή την κατάσταση για να μην την πλατιάσεις, την κάνεις περιληπτικά ή περιγραφικά με ένα τίτλο. Αυτό το πράγμα είναι. Τότε μια εξήγηση θέλουμε για το κομμάτι που θα παίξει. Για το The Storyteller, εκτός από τις άλλες πληροφορίες. Κοινότυπος τίτλος, αλλά... Ναι, αλλά λέει μια ιστορία και θέλουμε να την ακούσουμε. Γιατί πιστεύω ότι το παίξιμο είναι να πεις μια ιστορία. Δηλαδή, στην ουσία, παίζοντας, δημιουργείς ένα χώρο ή γράφοντας ένα κομμάτι και ηχογραφώντας το, δημιουργείς ένα χώρο που θες να προσκαλέσεις τους άλλους μέσα σε αυτό το χώρο. Ακόμη και στο live. Όση ώρα παίζεις, έχεις δημιουργήσει ένα χώρο, μια κατάσταση που θες οι άλλοι να μπουν μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό το μοιράζεσαι. Και λες ιστορίες. Μία είναι αυτή, η άλλη είναι εκείνη, η άλλη είναι αυτή. Αυτό το πράγμα είναι. Και όλες οι ιστορίες θα φτιάξουν όλο το χώρο, όλο το σπίτι. Τα δωμάτια το ένα-ένα φτιάχνουν τελικά όλο το σπίτι. Μάλιστα. Βάζουμε εδώ ένα σημείο να σταματήσουμε για να ακούσουμε το Storyteller. Το ραντεβού μας είναι για το άλλο Σάββατο. Ναι, αν θες μπορώ να πω κάτι για το Storyteller. Αυτό ήθελα, βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω. Ακούμε. Αυτό είναι πάλι τρίο, αλλά παίζει και ένα κουαρτέτο εν χόρδων, το οποίο μου ήταν λίγο δύσκολο να κάτσω να γράψω τα μέρη, αλλά και είναι και αρκετά παλιά, δηλαδή αυτό είναι 20 χρόνια πριν, 21. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτός ο δίσκος ακόμη και νομίζω ότι από εκείνο το δίσκο παίζω πιάνο στο στυλ που παίζω τώρα, δηλαδή τουλάχιστον αυτό που προσπαθώ, εκείνη η πρώτη του μορφή. Στον μπάσο είναι ο Κώστας Κωνσταντίνου, ο μεγάλος μπασίστας, και στα drums είναι ένα μεγάλος drummer Αμερικανός, Αλβέστερ Γκάρνετ, ο οποίος έχει παντρευτεί τώρα τη Ριτζίνα Κάρτερ, τη βιολίστρια, έπαιζε τότε με το Σάιρου Τσέσνατ, έπαιζε με την Άμπεϊ Λίνκολ, και το IQ String Quartet, και αυτό είναι το Storyteller. Υπέροχα. Πάμε να το ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, για το χρόνο και το τέτοιο, και εύχομαι καλή συνέχεια και τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα παιδιά που θα βγουν μετά και όλη μου την αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Και στους προηγούμενους, κατάλαβες, σε όλους. Και στους προηγούμενους. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούμε, Storyteller. Εγώ ευχαριστώ, καλή δύναμη.